47 ζωγραφικά έργα του Νίκου Γαβρίλ Πεντζίκη περιλαμβάνει η έκθεση που εγγενιάστηκε εχθές στη Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας. Τα έργα προέρχονται από μουσεία και συλλογές από όλη την Ελλάδα. Να σημειωθεί ότι οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης θα είναι Δευτέρα και Τρίτη από τις 9 το πρωί μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι και κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από τις 5.30 το απόγευμα μέχρι τις 8.30 το βράδυ. Η σημερινή έκθεση είναι ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό γεγονός για την πόλη. Από τα σημαντικότερα των τελευταίων χρόνων. Η οικονομική στήριξη του Δήμου για την πραγματοποίησή της ήταν το ελάχιστο. Το μέγιστο ήταν η προσπάθεια η οποία καταβλήθηκε από τον Παναγιώτη τον Λαμπρινίδη για να συγκεντρώσει από ιδιώτες όλα αυτά τα έργα. Μια πολύχρονη προσπάθεια η οποία έφερε αυτό το αποτέλεσμα και εκτίθεται όλα αυτά τα σημαντικά έργα για να τα χαρούμε εμείς. Η κινητήριος δύναμη του Νικολάου Πεντζίκη ήταν, όπως είναι γνωστό, η Ορθοδοξία και τα πατερικά κείμενα. Μέσα από το έργο του βλέπουμε τη Μακεδονία, τη γενέθλια πόλη τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα, την Ευρώπη, όλα αυτά μαζί, αλλά είναι μακεδονίτικο και ελληνικό το έργο του και βαθύτατα θρησκευτικό. Ξέρετε ότι το 2015 ήταν μια χρονιά που είχαμε εξαιρετική συνεργασία με τη Θεσσαλονίκη για αμοιβαίο όφελος και αυτό θα συνεχιστεί και στο μέλλον και πρέπει να συνεχιστεί, διότι η Θεσσαλονίκη και στο πνευματικό και στο καλλιτεχνικό επίπεδο ως το κέντρο ενός μεγάλου πολιτισμού έχει να μας δώσει πάρα πολλά. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ Παναγιώτη, και εκ μέρους της πόλης και εκ μέρους των συνδημοτών που παρευρίσκονται εδώ και που θα έρθουν και πάρα πολύ για τις επόμενες ημέρες για αυτή την σπουδαία πνευματική και καλλιτεχνική τροφή που μας δίνεις. Σήμερα έχουμε την τύχη να έχουμε έναν θησαυρό πολιτισμικό που έχει μαζευτεί με μεγάλη δυσκολία από όλη την Ελλάδα, 47 έργα του μεγάλου λογοτέχνη και ζωγράφου Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη. Θα ήθελα να πω καταρχήν δύο κουβέντες για το χώρο που είμαστε, για τη Δημοτική Πινακοθήκη Καλαμάτας, η οποία έχει ένα πολύ μεγάλο αριθμό, έχει 500 έργα της νεοελληνικής τέχνης. Είναι μια σπουδαιότατη παρακαταθήκη, έτσι, για το Δήμο μας, για το Δήμο Καλαμάτας. Παρουσιάζουμε εκτός από τα έργα της μόνιμης συλλογής, παρουσιάζουμε και περιοδικές εκθέσεις. Έχουν παρουσιάσει 16 περιοδικές εκθέσεις. Στις εκθέσεις αυτές παρουσιάζουμε πάντα την αιχμή της νεωτερικότητας, της ελληνικής τέχνης, αλλά και της παγκόσμιας. Θα θυμίζω την έκθεση Μεταναστεύσεις, που είχε καλλιτέχνες από 12 διαφορετικές χώρες. Πάντα με κριτήρια και αξιολόγηση, με εντελώς καλλιτεχνικά κριτήρια, ώστε να παρουσιάσουμε το οποίο κάτι θα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Όλες μας οι εκθέσεις έχουν τουλάχιστον τους μισούς που είναι καθηγητές στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Και να σας πω και το πιο δύσκολο, στις εκθέσεις αυτές που αύξησαν πάρα πολύ την επισκεψιμότητα της Δημοτικής Πινακοθήκης, το δύσκολο ήταν να αποφύγουμε τις ακρότητες που έχει η σύγχρονη τέχνη. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν των περιοδικών εκθέσεων παρουσιάζουμε και ιστορικές εκθέσεις με ιστορικές μορφές της νεοελληνικής τέχνης, όπως το Βρασίδα Βλαχόπουλο, το 2013 τον καλαματιανό Βασίλη Φωτόπουλο, που για πρώτη φορά έγινε εκδήλωση τιμητική στην Καλαμάτα και παρουσιάσαμε 45 του έργα, και τώρα το Νίκο Γαβρίλ Πεντζίκη. Δεν σκοπεύω να μακρύνω την κουβέντα μας και να κάνουμε μια διάλεξη η οποία θα γίνει στο τέλος Ιανουαρίου για το έργο και τη ζωή του Νίκου Γαβρίλη Πεντζίκη.